Συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Δεν πέρασε ούτε μία εβδομάδα από τότε που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πανηγύριζε, όπως έλεγε, για την αποκατάσταση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία. Μιας και ο Πρωθυπουργός μας, με τη μεσολάβηση της Γερμανίας, μίλησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο Πρόεδρο και βέβαια ακολούθησε στη συνέχεια και η μυστική τριμερή συνάντηση. Και όλα αυτά την ώρα που η τουρκική ηγεσία προχωρούσε στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αυτή η απαράδεκτη και προκλητική απόφαση του Ερντογάν, που συνάντησε τη στεναρή και αποφασιστική αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, δείχνει την επιθετικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, τόσο προς το εξωτερικό όσο και προς το εσωτερικό της χώρας. Αξιοποιείται εκατέρωθεν των ακτών του Αιγαίου για να οξύνει τους θρησκευτικούς και εθνικιστικούς ανταγωνισμούς που βολεύουν τους ισχυρούς στη διαίρεση των λαών. Και δεν είναι το μόνο στοιχείο. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή μας, στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου συσσωρεύονται ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις πολλών χωρών, όχι μονάχα χωρών της περιοχής μας, προκαλεί την ανησυχία των εργαζομένων και της νεολαίας. Όχι τυχαία, αφού η ζωή διδάσκει πως σε πολεμικούς καιρούς οι λαοί είναι που πληρώνουν το μάρμαρο και η νεολαία αυτή που μετατρέπεται σε κρέας για τα κανόνια, την ώρα που και στις συνθήκες του πολέμου μια χούφτα εκμεταλλευτών εξακολουθεί να πλουτίζει. Επιπλέον, όλα αυτά τα ζητήματα που αφορούν τον κίνδυνο μιας πολεμικής αναμέτρησης, μιας αιματοχυσίας, είναι η χρυσή κότα της παραπλάνησης για αυτούς που τα αξιοποιούν για να σπείρουν στο λαό το σαράκι της εθνικής ομοψυχίας και να συνεχίσουν να τον ξεζουμίζουν για το καλό, όπως λένε, της πατρίδας απέναντι στο κίνδυνο του πολέμου. Κάντε υπομονή, σου λένε, όταν πηγαίνεις στο νοσοκομείο και δεν υπάρχουν μηχανήματα ή γιατροί, ή όταν σε πετάνε στην ανεργία και στην υποαπασχόληση. Βλέπεις, πρέπει πρώτα να θωρακίσουμε την άμυνα της πατρίδας. Αυτή είναι η ιδεολογική καραμέλα τους. Πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ δίνει ο λαός μας το χρόνο για σχετικές δαπάνες. Μονάχα από αυτές καθορίζονται από τους ισχυρούς μας συμμάχους. Το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τους Ευρωπαίους Ιμπεριαλιστές και βέβαια πιάνουν τόπο στις τσέπες των μονοπωλίων τους. Τι κι αν καμιά φορά τα υποβρύχια που μας πουλάνε γέρνουν ή τα πεπαλαιωμένα αεροπλάνα που μας χαρίζουν χρειάζονται εκατομμύρια για τη συντήρησή τους από τα αμερικάνικα μονοπόλια. Δεν πειράζει, σου λένε οι κάθε λογής κυβερνήσεις, αρκεί να μείνουν ευχαριστημένοι οι διαβολικά καλοί συμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, οι Ευρωπαίοι, οι Ιμπεριαλιστές. Αυτοί θα εγγυηθούν τα σύνορά μας, που είναι και ευρωπαϊκά, μας διαβεβαιώνουν. Ο λαός όμως και με το δίκιο του ανησυχεί. Κάτι βέβαια πήρε και ταυτί του, πως αν γίνει κάτι μόνοι μας θα είμαστε. Και απ' την άλλη βλέπει να καίγεται το σπίτι του γείτονα, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Ουκρανία. Βλέπει τη γείτονα και νατοϊκή σύμμαχο Τουρκία να εξακολουθεί να κατέχει το 40% της Κύπρου, να έχει εισβάλει σε Συρία και Ιράκ, να πολεμά στη Λιβύη, να ζωγραφίζει στους χάρτες του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, αμφισβητώντας έως και ολόκληρα νησιά του Αιγαίου. Γίνεται λοιπόν να μην ανησυχεί. Να γιατί πρέπει εμείς οι κομμουνιστές να έχουμε ξεκάθαρο το τι συμβαίνει και ταυτόχρονα να δουλέψουμε για τη διαφώτιση του λαού και της νεολαίας. Όλα αυτά που βλέπουμε να εκτυλίσσονται στην περιοχή μας δεν είναι γιατί έχουμε να κάνουμε με τον Ερντογάν, που μας τον παρουσιάζουν ως τον άτακτο μαθητή στην τάξη της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Ούτε εχθρός μας είναι ο λαός της Τουρκίας ή κάποιας άλλης χώρας της περιοχής μας, όπως ισχυρίζονται οι εθνικιστές και οι υπόλοιποι σαπίλα του ντουνιά. Αν ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο, θα δούμε πως δεν είναι μόνο η περιοχή μας, αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου έχουν βγει τα μαχαίρια. Στην Ασία και στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Ευρασία, σε διάφορες περιοχές του πλανήτη κονταροχτυπιούνται μεγάλα συμφέροντα. Πώς και ποιος
θα βάλει στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο, γενικότερα τον ορυκτό πλούτο, από πού θα περάσουν οι αγωγοί της ενέργειας και τα άλλα εμπορεύματα, πώς σε τελική φάση θα μοιραστεί η πίτα της αγοράς. Συγκρούονται μεγάλες εταιρείες, μονοπόλια, ο ένας επιδιώκει να βγάλει το μάτι του ανταγωνιστή και αν γίνεται να τον ξεπαστρέψει κιόλας. Έχουν από πίσω τους όχι μόνο το δικό τους δυναμικό, που κι αυτό δεν είναι αμεληταίο, αλλά έχουν και τη στήριξη οικονομική, πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική ισχυρών χωρών και συμμαχιών. Συμμαχιών που διαμορφώνονται. Όπως μπορεί ο καθένας μας να καταλάβει, οι συμμαχίες αυτές που υπάρχουν, όπως παραδείγματος χάρη οι παλαιότεροι του ΝΑΤΟ ή οι νεότεροι, όπως η συμμαχία της χώρας μας με το Ισραήλ, είναι συμμαχίες καπιταλιστικών χωρών για την ενίσχυση των θέσεων των αστικών τάξεων και των μονοπωλίων τους έναντι των ανταγωνιστών τους. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν στο παγκόσμιο σύστημα του καπιταλισμού, όπου κάθε χώρα έχει τη θέση της με βάση την ισχύ της, συντελούνται σημαντικές αλλαγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που παραμένουν ισχυρότερη δύναμη, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνουν έδαφος. Άλλες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και άλλες δυναμώνουν, ανατρέπουν καταστάσεις και σχεδιασμούς, περνάνε δικά τους σχέδια. Και αυτά δεν γίνονται μονάχα μέσα στα κομπιούτερ αυτών που μετράνε τις στατιστικές και τα νούμερα της ισχύως του κάθε κράτους, γίνονται και στα πεδία των μαχών, σε μια σειρά γωνιές του πλανήτη μας, όπου έχουν ήδη βάλει μπρος την κρεατομηχανή του υπεριαλιστικού πολέμου, που γεννά διαρκώς και νέες εστίες. Μπαίνει το ερώτημα, ποια η θέση του δικού μας του τόπου, της δικής μας τη χώρας, του δικού μας λαού σε όλο αυτό. Βλέπουμε από τη μια την Ελλάδα να συμμετέχει σε δεκάδες αποστολές ενόπλων δυνάμεων εκτός συνόρων. Τις διάφορες κυβερνήσεις της χώρας, όπως τώρα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, να περηφανεύονται πως δήθεν μας προστρατεύουν οι ισχυρές συμμαχίες με τη ΣΥΠΑ, το Ισραήλ, όπως και η συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε τη σύμμαχο Τουρκία να αμφισβητεί την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, να κάνει κάθε τόσο σουρωτήρι τον ελληνικό εναέριο χώρο με τα μαχητικά της, που δεν διστάζουν όχι μόνο να παραβιάσουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά να πετάξουν ακόμα και πάνω από ελληνικά νησιά. Παρακολουθούμε την τουρκική απειλή πως αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 στα 12 μίλια, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, τότε αυτό θα είναι αιτία πολέμου ή ακόμα τις ανακοινώσεις πως τουρκικά γεωτρύπανα θα έρθουν να τρυπήσουν κάτω από την Κρήτη, στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Ανοίγω, σύντροφοι, εδώ μία παρένθεση. Λένε αρκετοί νέοι φίλοι μας. Ακούμε για ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, υφαλοκρηπίδα, ένα αέριο χώρο, επίρρεια, χωρικά ύδατα, κυριαρχικά δικαιώματα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Πρέπει να τα ξέρουμε? Και αν ναι, πώς θα τα μάθουμε? Η αλήθεια είναι πως σίγουρα δεν μπορείς να κατανοήσεις μια συζήτηση αν δεν γνωρίζεις κάποιους στοιχειώδες όρους. Όπως συμβαίνει όταν δεν ξέρεις τους βασικούς κανόνες ενός παιχνιδιού. Δεν μπορείς να κατανοήσεις ούτε πώς παίζεται, ούτε πώς μπορούν τα πράγματα να εξελιχθούν. Σαφώς λοιπόν και πρέπει να γνωρίζουμε βασικά πράγματα που και στο ριζοσπάστη μπορούμε να ανατρέξουμε και να τα βρούμε. Σε κάθε περίπτωση, και για να διευκολύνουμε εδώ τη συζήτηση που θα κάνουμε στη συνέχεια σήμερα, πρέπει να γνωρίζουμε πως η κάθε χώρα έχει χωρικά ύδατα, που είναι το ίδιο με την έννοια που θα έχετε ακούσει της αιγυαλίτιδας ζώνης και μπορεί να επεκτείνεται έως 12 μίλια. Μέσα σε αυτή τη ζώνη το κράτος έχει πλήρη κυριαρχία για το πώς θα διαχειριστεί το βυθό, το υπέδαφος, τον εναέριο χώρο. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας περιορίζει την πλήρη αυτή κυριαρχία σε ό,τι αφορά το πέρασμα πλοίων άλλων χωρών με το θεσμό της αυλαβούς διέλευσης των αλλοδαπών πλοίων. Η υφαλοκρηπίδα από την άλλη αποτελείται από το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος των υποθαλάσσιων περιοχών που εκτείνονται πέρα από την αιγυαλίτιδα ζώνη σε απόσταση έως 200 μίλια. Και σε αυτή τη θαλάσσια ζώνη το κράτος έχει, όπως λέμε, κυριαρχικά δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη μπορεί να εκμεταλλεύεται τους πόρους που υπάρχουν κάνοντας γεωτρήσεις. Επίσης, αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι η θαλάσσια περιοχή που ξεκινά από την ακτή
και το πλάτος της μπορεί να φτάσει τα 200 μίλια. Μέσα στην ΑΟ, στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, το κράτος ασκεί συγκεκριμένες εξουσίες κυρίως για οικονομικούς λόγους. Να θυμόμαστε πως η Φαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ έχουν και τα νησιά, όπως και ο υπηρωτικός κορμός μιας χώρας. Και όταν τα κράτη είναι κοντά και οι αποστάσεις είναι μεταξύ μας κοντινές, όπως είμαστε εδώ στην περιοχή του Αιγαίου και γενικότερα της Μεσογείου, τότε ακολουθείται η οριοθέτηση της μέσης γραμμής. Βεβαίως, όταν διαβάσουμε, θα μάθουμε κι άλλες ουσιαστικές πλευρές. Και δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μπερδευτούμε αν έχουμε ως πηξίδα μας την ουσία. Ποια είναι αυτή? Όλα αυτά για τα οποία σήμερα γίνεται λόγος, Αιγιαλίτιδα ζώνη, Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, σε συνθήκες της καπιταλιστικής κοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αντλήσουν παραδείγματος χάρη τον ορυκτό πλούτο ή να εκμεταλλευτούν τη θάλασσα. Ωστόσο, όλα αυτά δεν είναι κάποιο τσιφλίκι της αστικής τάξης. Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα έχουν λόγο. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας δίνει την αναγκαία προσοχή στις θαλάσσιες ζώνες που δικαιούται η χώρα, γιατί παλεύουμε να γίνουν όλα αυτά πραγματική περιουσία του λαού, να τις εκμεταλλευτεί αυτός προς όφελός του σε συνεργασία με άλλους λαούς. Κλείνω εδώ αυτή την αναγκαία παρένθεση για να έρθω και πάλι στο ερώτημα. Πού βρίσκεται λοιπόν η χώρα μας στο παραπάνω σκηνικό των αντιθέσεων? Πιθανόν και εσείς οι νεότεροι να έχετε ακούσει τη ρίση του Γέρο Καραμανλή από τα 1976, πως η χώρα μας ανήκει στην Δύση. Ο δε Αλέξης Τσίπρας, λίγο πριν αναδειχτεί πρωθυπουργός το 2014, ήταν ακόμα πιο σαφής. Η Ελλάδα, είχε πει, είναι μια χώρα που ανήκει στο δυτικό πλαίσιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Αυτό δεν αμφισβητείται. Ο ένας, καραμπινάτος όπως λέμε, δεξιός. Ο άλλος, τάχατες εκπρόσωπος της ριζοσπαστικής αριστεράς. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι είχαν περάσει 38 χρόνια, υποστήριζαν το ίδιο πράγμα. Όπως άλλωστε και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που υλοποιεί την ίδια πολιτική. Αυτό χωρίς άλλο συμβαίνει, γιατί αυτοί που κρατάνε την πραγματική εξουσία στα χέρια τους, δηλαδή αυτοί που διαφεντεύουν την οικονομική ζωή, οι μεγαλοκαρχαρίες του πλούτου, έχουν εδώ και πολλά χρόνια επιλέξει να κουμπίσουν στις υπεριαλιστικές ενώσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αισθάνονται πως εκεί μέσα η εξουσία τους έχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Βλέπετε, μπορούμε να προσπαθήσουμε να τους καταλάβουμε, μιας και στο παρελθόν έπαθαν και μια λαχτάρα την περίοδο 46-49, όταν η εξουσία τους κλονίστηκε για τα καλά με τον ηρωικό αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Και τότε χρειάστηκε η επέμβαση από το εξωτερικό για τη στήριξη και τη σωτηρία της εξουσίας τους. Εκτός όμως από αυτό το ζήτημα, υπάρχει και αυτό της κερδοφορίας τους, που έχουν υπολογίσει πως εξυπηρετείται καλύτερα από αυτές τις συγκεκριμένες συμμαχίες. Να γιατί βλέπουμε την αστική τάξη της Ελλάδας και τις κυβερνήσεις της να περηφανεύονται όταν την αποκαλούν με ντεσέ των σχεδίων του ΝΑΤΟ, τον ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Θεωρούν πως ένας τέτοιος χαρακτηρισμός είναι ένα εύσημο, κάτι σαν παράσημο που δείχνει την αξία τους για τους συμμάχους τους. Έτσι η χώρα μας και με την τελευταία συμφωνία για τις βάσεις που είχε προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, μετατρέπεται σε μια γιγαντιαία στρατιωτική βάση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Η βάση της Σούδας παίζει κομβικό ρόλο στους πολέμους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από εκεί απογειώνονταν τα νατοϊκά αεροπλάνα που διέλυσαν τη Λιβύη πριν 10 χρόνια. Από εκεί φορτώθηκαν στα αμερικάνικα πλοία οι πύραυλοι που έπληξαν το λαό της Συρίας πριν μερικά χρόνια. Αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως εδώ στη Λάρισα, με τα ντρόουν, στο Στεφανοβίκιο, με τα ελικόπτερα, στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, βλέπουμε να γιγαντώνεται η αμερικάνικη στρατιωτική παρουσία. ΗΠΑ και ΝΑΤΟ αξιοποιούν την Ελλάδα για να κουμπώσουν τη στρατιωτική περικύκλωση της Ρωσίας. Το ΝΑΤΟ επεξεργάζεται ακόμα και σχέδια πυρηνικού πολέμου με τη Ρωσία. Σε όλα αυτά η αστική τάξη της Ελλάδας είναι χωμένη με τα μπούνια, όπως δείχνει και ο εξυγχρονισμός της βάσης του Άραξου, που στο παρελθόν φιλοξένησε αμερικάνικα πυρηνικά όπλα. Επιπλέον η χώρα μας
με ευθύνη της αστικής τάξης και των κομμάτων της, γίνεται προσπάθεια να μετατραπεί, όπως μας λένε, σε κόμβο ενέργειας, με την κατασκευή αγωγών, όπως ο Αδριατικός Αγωγός ΤΑΠ, ο ΙΣΤΜΙΤ, ο Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη, με την εξόριξη από κοινού με αμερικάνικα και ευρωπαϊκά μονοπόλια του ενεργειακού πλούτου, για αρχή στα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο, καθώς για τη μετατροπή της χώρας μας σε διάδρομο, όπως μας λένε, για τα διεθνή δίκτυα μεταφορών και διαμετακόμισης εμπορευμάτων. Αυτή είναι η μεγάλη ιδέα της αστικής τάξης της Ελλάδας, που θέλει να προσδέσει ακόμη περισσότερο τη χώρα μας στους οικονομικούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων και Ευρωπαίων υπεριαλιστών, με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων καπιταλιστών. Αυτό το φρούτο πουλάει στο λαό μας ως ανάπτυξη, που τάχατες θα είναι συμφέρουσα για όλους. Ωστόσο, αυτή η εξυγχρονισμένη μεγάλη ιδέα είναι για άλλη μια φορά καταστροφική για το λαό μας. Γιατί εμπλέκει τη χώρα σε επικίνδυνες εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα σε αιματηρούς σχεδιασμούς σε βάρος άλλων λαών, που μας έχουν προειδοποιήσει πως οι βάσεις που βρίσκονται στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες θα βρεθούν στο στόχαστρό τους αν τυχόν και γίνει κάτι. Έτσι ο λαός μας μετατρέπεται σε όμηρο των υπεριαλιστικών πολέμων. Επιπλέον, σε συνθήκες που, όπως είδαμε, δυναμώνει η τάση των αλλαγών στους συσχετισμούς δύναμης των ισχυρότερων υπεριαλιστικών δυνάμεων, μπλέκουν επικίνδυνα και οι σχέσεις ανάμεσα στις αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας, που σαν τον μαγνήτη έχουν δύο πόλους, αυτόν της συνεργασίας και τον άλλον του ανταγωνισμού. Η αστική τάξη της Τουρκίας, που είναι σαφώς ισχυρότερη από την αστική τάξη της Ελλάδας, έχει υπέρμετρες φιλοδοξίες. Επιδιώκει και αυτή να παίξει το ρόλο του κόμβου της ενέργειας και των εμπορευμάτων, αλλά ταυτόχρονα θέλει να αναλάβει και έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή, ακόμα και παγκόσμια αν μπορεί, ως μία από τις 20 ισχυρότερες καπιταλιστικές οικονομίες και μία από τις 12 ισχυρότερες στρατιωτικές μηχανές. Ήδη έχει στρατεύματα κατοχής σε 3 χώρες, στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ. Εμπλέκεται στρατιωτικά στην ένοπλη σύγκρουση στη Λιβύη και έχει υπογράψει με μία από τις πλευρές την κυβέρνηση του δοτού πρωθυπουγού Σάρατ στο λεγόμενο τουρκολιβικό σύμφωνο, που καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και δεν είναι το μόνο, όπως προανέφερα. Η ουσία σε ό,τι αφορά τη χώρα μας είναι πως η Τουρκία δεν αποδέχεται το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και αρνείται να αναγνωρίσει τον ενιαίο χαρακτήρα της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή την οργανική σύνδεση της υπηρετικής χώρας με τα νησιά και τα νησιωτικά συμπλέγματα, στοχεύοντας ιδιαίτερα στο Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο, που αποτελεί κρίκο για τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κύπρου. Σε αυτές τις συνθήκες διαμορφώνονται άξονες και αδιάξονες ανάμεσα στις αστικές τάξεις της περιοχής και ευρύτερα. Πότε μπαίνουν στο τραπέζι τα ζητήματα των συνεργασιών, της συνεκμετάλλευσης, όπως μας λένε, και άλλοτε ακούγονται οι αρχές του πολέμου. Η νεολαία και ο λαός μας δεν πρέπει να συνταχθεί ούτε με το παραμύθι που καλλιεργούν οι αστικές δυνάμεις, ότι θα πάμε στη Χάγη και θα τα βρούμε, θα γίνει, βρε αδελφέ, συνεκμετάλλευση με τη βοήθεια των διαβολικά καλών συμμάχων μας, αλλά ούτε και με εκείνες τις δυνάμεις του συστήματος που υψώνουν τις εθνικιστικές κραυγές με επικίνδυνους λεονταρισμούς και προτάσεις για νέες αγορές εξοπλισμών και όπλων από τους διαβολικούς πάλι καλούς συμμάχους μας. Και οι μεν και οι δε δεν αμφισβητούν την αιτία των προβλημάτων και επιπλέον πρημοδοτούν λύσεις που είναι βούτυρο στο ψωμί για την αστική τάξη και τους ξένους συμμάχους της. Ας μην ξεχνάμε πως το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης επιδρούνε πολιτικοί και γεωστρατηγικοί παράγοντες. Δεν μιλάμε δηλαδή για μια αδέκαστη, αψεγάδιαστη διαδικασία. Η δε περιβόητη συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων αφορά το πώς θα μοιράσουν τη λία τα διάφορα μονοπόλια και όχι τους λαούς. Επιπλέον, όσο η χώρα μας βρίσκεται εγκλωβισμένη στις δαγκάνες του ΝΑΤΟ, είναι στον αέρα οποιαδήποτε ουσιαστική προσπάθεια κατοχύρωσης της εδαφικής ακυρεότητας, όπως έδειξε η ιστορία των 60 τελευταίων χρόνων.
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνουν το παν για να διατηρήσουν την Τουρκία στο λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο, μακριά από την κακόβουλη όπως τη χαρακτηρίζουν επιρροή της Ρωσίας. Το βασικό ζήτημα είναι να γίνει κατανοητό πως ο καπιταλισμός έχει φάει τα ψωμιά του. Δεν έχει τίποτα το θετικό να προσφέρει στους λαούς, αλλά είναι και επικίνδυνος γιατί είναι νύχι κρέας με τον πόλεμο. Στην κινούμενη άμμο των καπιταλιστικών ανταγωνισμών ανάμεσα στις αστικές τάξεις, στις υπεριαλιστικές ενώσεις, κανένας λαός δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής. Οι πόλεμοι που ξεσπούν μέσα στις συμπληγάδες των παραπάνων ανταγωνισμών δεν είναι μια υπόθεση εργασίας. Βλέπουμε να ξεσπούν ως η συνέχιση της πολιτικής με βία μέσα και έχουν οδυνηρές συνέπειες για τους λαούς. Η αστική τάξη της Ελλάδας και τα κόμματά της συμμετέχουν στις υπεριαλιστικές ενώσεις και αποστολές που καταπατούν δικαιώματα άλλων λαών. Η πολιτική τους κινείται στις ράγες των ανταγωνισμών και έχουν το στίγμα της συνενοχής σε περίπτωση παραδείγματος χάρη υπεριαλιστικού πολέμου με την Τουρκία. Ο λαός μας σε μια τέτοια περίπτωση είναι φανερό πως δεν μπορεί να τρέφει καμία εμπιστοσύνη για την αστική τάξη και τα κόμματά της που θα τον έχουν σύρει στον πόλεμο. Και οι ευθύνες επιβάλλεται να καταλογίζονται από σήμερα κιόλας. Θα πρέπει η νεολαία και ο λαός μας με μπροστάρδες τους κομμουνιστές, όπως το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, να οργανώσει τη δική του πάλη για την υπεράσπιση της εδαφικής αγκαιρεότητας και ταυτόχρονα, αντλώντας και την ιστορική εμπειρία, να καταφέρει να βγει ο ίδιος νικητής και ο μεγάλος ηττημένος να είναι το σύστημα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο που γεννά πολέμους, επεμβάσεις, δυστυχία. Και από σήμερα η νεολαία, μέσα από τις γραμμές του εργατικού και λαϊκού κινήματος, καλείται να δυναμώσει την πάλη της για να βγει η χώρα μας από τις μιλόπετρες των υπεριαλιστικών σχεδιασμών και οργανώσεων, με το λαό αφέντη στον τόπο μας, για να πάρει σάρκα και οστά το σύνθημα «Ούτε γη, ούτε νερό» στους φωνιάδες των λαών. Σας ευχαριστώ.